εδώ σήμερα έναν ευαίσθητο και χαρισματικό άνθρωπο, ένα σπάνιο οραματιστή, ένα καλό φίλο. Ο Γιάννης Κουτάρης υπήρξε κυριολεκτικά και μεταφορικά ένας αμπελουργός που με τις ιδέες και τα έργα του μετέτρεπε όλους τους τόπους από όπου πέρασε σε έφορη γη και έκανε να καρποφορούν όλα τα πράγματα με τα οποία καταπιάστηκε. Εισήλθε στο δημόσιο βίο σαν ένας ούριος άνεμος που βύσηξε πάνω από την πόλη, παίρνοντας μακριά την εσωστρέφεια, διαλύοντας τις προκαταλήψεις, καταργώντας τη σιωπή. Οι τολμηρές πρωτοβουλίες που πήρε κατά τη δημαρχία του, πάντα προσβλέποντας σε συνθέσεις και όχι διαχωρισμούς, κατέστησαν Θεσσαλονίκη διεθνώς αναγνωρίσιμη. Τρυφερός, αυθεντικός, γήινος και οικείος, αγαπήθηκε πολύ από τους συνεργάτες του. Ήταν ο Κυριάννης, μια πατρική φιγούρα, μια φιλική μορφή, πάντοτε πρόθυμος να συμβουλέψει και να συνδράμει, πάντοτε ικανός να εμπνεύσει με το παράδειγμά του. Η ελληνική οινοποιία, η Νάουσα, το Γιανακοχώρι, το Νυμφαίο, η Θεσσαλονίκη, το οφείλουν πολλά. Το περιβάλλον, η άγρια πανίδα, η βιοπικιλότητα, αλλά τόσα. Όσοι εργάστηκαν κοντά του, όσοι απόλαυσαν τη φιλία του, ακόμα και όσοι τον αμφισβήτησαν, πάντοτε θα θυμούνται μια γοητευτική προσωπικότητα με ευρύτητα πνεύματος, ακυριότητα και ηθική τόλμη. Καλό σου ταξίδι!